του City του Λονδίνου στη Φραγκφούρτη. Είναι προφανές ότι απαιτείται παγκόσμια συμφωνία, τουλάχιστον ευρωπαϊκή συμφωνία, που να ρυθμίζει και ουσιαστικά να απαγορεύει τα γυμνά CDS. Να μπορείς να αγοράζεις CDS, αλλά όχι γυμνά CDS. Μόνο να μπορείς να ασφαλίζεις τίτλους που έχεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο το προωθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε μόνοι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες το προωθούν. Το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι συμβολικά να το απαγορεύσουμε στην Ελλάδα. Για να δείξουμε μια κίνηση προς αυτό. Θα το σκεφτούμε αυτό. Και θα σκεφτούμε στη βάση του αν αυτό μας βοηθάει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ECOFIN συγκεκριμένα, για να πείσουμε τους εταίρους μας ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό. Και ξέρετε ότι υπάρχει μια μεγάλη αντίσταση από κάποιους από τους εταίρους μας. Δεν θα αναφερθώ σε ποιους. Ή δεν θα βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, για 3 λεπτά. Μία ιδέα και μόνο. Φυσικά, εμείς δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε την έκδοση ενός ασφαλιστηρίου, συμβολέου, το οποίο εκδίδεται, παραδείγματος χάρη, στη Γερμανία ή στις ΗΠΑ. Όμως, επειδή εμείς έχουμε την έκδοση των ομολόγων στα χέρια μας, μπορούμε να συμφωνήσουμε από πριν, όταν εκδίδουμε ένα ομόλογο και τούτο να αποτελεί ρήτρα στην έκδοση του ομολόγου, ότι σε περίπτωση που αυτός που το κατέχει το ανταλλάξει με αυτόν που έχει ασφαλιστήριο κινδύνου γυμνό, τότε έχει απώλεια της αξίας του ομολόγου εν είδη ποινής κατά 50%. Εκεί, αυτομάτως, το ασφαλιστήριο κινδύνου καθίσταται ανενεργό. Μία ιδέα. Θέλω όμως να πω το εξής. Αυτός ο αγώνας που δίνεται από την Ελλάδα δίνεται για όλους. Και όσοι δεν το έχουν καταλάβει, θα το καταλάβουν σύντομα. Εάν η Ελλάδα πετύχει την ανατροπή, θα την πετύχουν κι άλλοι. Αν δεν την πετύχει, τα μηνύματα είναι αρνητικά για τους υπόλοιπους λαούς. Γιατί η Ελλάδα αυτό που είχε να υποστεί, το υπέστη στο μεγαλύτερο βαθμό. Θέλω λοιπόν να πω ότι για λόγους συμβολισμού αυτό το θέμα πρέπει να πάει στα ύψη. Δεν ξέρω αν αντίπαλος ή συνομιλητής της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι η Γερμανική Δημοκρατία ή είναι η Bundesbank, που βρίσκεται πίσω από τη Γερμανική Δημοκρατία. Πολλά ακούστηκαν για την εμπλοκή γερμανικών τραπεζών, ας πούμε, στην υποστήριξη του ανθυποψηφίου του Ομπάμα στις αμερικανικές εκλογές. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει επιτέλους όλοι με μια συμβολική κίνηση της Ελλάδας να κατανοήσουν ότι οι αντίπαλοι των λαών και των δημοκρατιών και των νομίμως εκλεγμένων κυβερνήσεων είναι κάποιοι που βρίσκονται αθέατοι και όχι οι κυβερνήσεις που συμπλέκονται και διαπραγματεύονται με αυτές. Και γι' αυτό εσείς, κύριε Υπουργέ, και η ελληνική κυβέρνηση εθνικού σκοπού τούτη την ώρα έχει ένα ύψιστο αξιακό καθήκον να το συμβολήσει με την απαγόρευση αυτή που εξυπονόησα. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος, κύριε Πρόεδρε. Πολύ λιγότερο. Θα το εξετάσουμε. Έχουμε να εξετάσουμε και άλλα. Για παράδειγμα, το short selling. Το δανεισμό ομολόγων για την πώλησή τους. Θεωρώ ότι αυτό είναι πιο κέριο. Θα καταλήξω με ένα πικρό σχόλιο. Να σας θυμίσω βεβαίως ότι στην Ελλάδα της κρίσης η ελληνική δημοκρατία δεν εκδίδει ομόλογα, παρά μόνο μια μικρή εξαίρεση τον περασμένο Απρίλιο, προσχηματική κατά τη γνώμη μου. Ευελπιστούμε ότι η διαπραγμάτευση θα εξομαλύνει την κατάσταση και θα μας δώσει τη δυνατότητα να μιλάμε για την μετά τον Ιούνιο περίοδο της ελληνικής ανάκαμψης, όπου θα αρχίσουμε να ξανά κάποια στιγμή, θα εισέλθουμε πάλι στις αγορές, θα εκδίδουμε ομόλογα, αλλά αυτή τη φορά στο πλαίσιο ενός βιώσιμου χρέους και μιας αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Και να είστε σίγουρος, και θα είστε κι εσείς μαζί μας, αυτό είναι σίγουρο, ότι σε αυτή τη διαδικασία η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια εκείνων που εις βάρος της πραγματικής οικονομίας κερδοσκοπούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, και για τη συνέπεια στον χρόνο. Ακολουθεί η με αριθμό 106 από την 24/2015 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή. Όχι, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
Η με αριθμό 103 από τις 17 Τετάρτου 2015 επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δημητρίου Καμένου προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την επιστροφή κεφαλαίων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο EFSF. Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Γιάννης Βαρουφάκης. Κύριε συνάδελφε, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αν και δεν είμαστε πολλοί, δύο μείναμε και ο κύριος Υπουργός. Όπως είπαν και οι προαλήσαντες, και προσωπικά και σαν ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουμε την προσπάθειά σας και προσωπικά λόγω και της σχέσης, αν θέλετε, της βαθύτητας με τα οικονομικά, επειδή γνωρίζω το στρες της διαχείρισης της κρίσης, θέλω να πω στους φίλους των εξαρχείων, γιατί και εγώ μεγάλωσα εκεί, από punk, post-punk και θα καταγράφουν, δεν με ενδιαφέρει, και heavy metal, και τα περάσαμε τα χρόνια μας από τα 17 οκλαδών σε κάποια μαγαζιά με DVD σε ερχόμενα από το Λονδίνο, ότι είμαστε όλοι Έλληνες, είμαστε όλοι άνθρωποι, δημοκράτες και κυκλοφορούμε και πρέπει να κυκλοφορούμε ελεύθερα. Και ο διάλογος, νομίζω, εξομαλύνει τα πάντα. Και το κλείνουμε εδώ, γιατί είμαστε ένας δημοκρατικός λαός και πρέπει όλοι να κυβερνούμε δημοκρατικά και να κυκλοφορούμε ελεύθερα σε αυτή την πατρίδα. Πάμε λίγο στην ερώτηση, η οποία εισαγωγικά να πω ότι είναι τεχνική υφής, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο και τη λογική με την οποία επιστράφησαν τα 10,9 δισεκατομμύρια ομόλογα του FSF προς τον EFSF από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η βασικότερη ερώτησή μου, θα το είδατε στο κείμενο, αν και είναι έξι, μία από τις βασικότερες, αν θέλετε, είναι η χρήση του 1,5 δισεκατομμυρίου, το οποίο ήταν η εισφορά σε μετρητά στο μετοχικό κεφάλαιο, η οποία έγινε χρήση μετρητών και όχι των αντιστοίχων ομολόγων. Επίσης σημαντικό είναι και το τελευταίο, δεν θέλω να τα διαβάσω, να μην χάσουμε τον χρόνο μας, γιατί θα μείνει στο πρακτικά. Γιατί δεν έκλεισε νωρίτερα το 1,185 από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα μπορούσε να πουλήσει τα ομόλογα, να τα χρησιμοποιήσει και για να μην φτάσουμε στο σημείο έτσι ώστε να μας ζητήσει το σύνολο των ομολόγων, αλλά το εκαθαρισμένο ποσό, το οποίο θα είχε καθαριστεί νωρίτερα. Και τελικά, και το βασικότερο όλων, τα 10,9 έφυγαν και πήγαν στους δανειστές. Μειώθηκε αντίστοιχα το χρέος μας ονομαστικά κατά 11 δισεκατομμύρια, όπως μας είπαν όλοι και το λέγανε και η προηγούμενη κυβέρνηση, ότι όταν αυτά φύγουν ή πάνε υπό τη μορφή του άλλου χρηματοοικονομικού εργαλείου της προληπτικής γραμμής στήριξης θα είναι στη διαθέσιμα, αλλά θα φύγουν από το δημόσιο χρέος. Θέλω να ξέρουμε εάν σβήστηκε αντίστοιχα 11 δισεκατομμύρια χρέος, έτσι ώστε από 177 με δεδομένο το ΑΕΠ γύρω στα 180 να έχουμε πάει στα 170. Να πάρουμε και εμείς ένα ωραίο βήμα προς τα δημοσιονομικά μας, ειδικά του χρέους. Και να κλείσω. Το 1,2 δις, επειδή έφυγε, το 1,5 έφυγε προς ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών μαζί με το 1,85, θα θέλαμε να δούμε και την λίστα των τραπεζών που τα χρησιμοποίησαν. Γνωρίζω μόνο την πρώτον και μία άλλη, δεν θυμάμαι ποια ήταν από το αντίστοιχο κείμενο του Χουσού. Αλλά επειδή, και συμπληρώνω και με του Νίκου την ερώτηση και την προηγούμενη σας απάντηση, όταν έχεις να κάνεις να διαχειριστείς έναν μηχανισμό, ο οποίος δεν είναι τράπεζα, το EFSF, δεν έχει άδεια τραπέζης, παίρνει εγγύηση κρατών, βγαίνει στις αγορές, δανείζεται, βγάζει ένα ομόλογο, μας το δίνει ως χρέος του, το ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο. Εμείς το βάζουμε σε μια τράπεζα σαν ενεργητικό, την ανακεφαλοποιούμε, μετά μας το ζητάει πίσω. Αλλά συγχρόνως τα 48,2 δις που μας έχει δανείσει, εμείς τα χρεωνόμαστε με έναν τόκο. Δεν έχουμε δει και τις δανειακές τιμές, το έχουμε κάνει την κουβέντα χρόνια, τα συζητάμε μαζί. Αν αυτό έχει ένα κόστος δανεισμού, τα 48 δις του Χουσού, ποιο είναι αυτό το κόστος, ποια είναι αυτά τα ομόλογα. Ναι, είχαμε ένα έσοδο από τα κουπόνια. Να τα βάλουμε κάτω, να δούμε, διότι το ταμείο πρέπει να το ψάχνουμε, διότι κανένας πριν δεν το έχει ψάξει. Και το ξέρετε πολύ καλά. Ήταν όλα, και μου συγχωρείτε την έκφραση, χήμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για τρία λεπτά. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα. Όπως γνωρίζετε, είναι ένα ερώτημα το οποίο με είχε απασχολήσει. Είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη. Η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση, είχε το θράσος να μας κατηγορήσει ότι κάναμε λάθος που επιστράφησαν αυτά τα χρήματα, το 1,2 δις, και να μας εγκαλέσει για πειρία. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών είναι λεπτομερέστατη. Σε διαβεβαιώ ότι την έχω γράψει εγώ ίδιος, ακριβώς επειδή κρίνω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι 3,5 σελίδες, την έχετε διαβάσει. Μπορώ να την καταθέσω και στα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, σε περίπτωση που δεν υπάρχει. Αλλά για να μην χρονοτριβήσω, να απαντήσω συγκεκριμένα. Ναι, είναι πράγματι αλήθεια, σύμφωνα με τον ΟΔΙΧ, ότι μετά την επιστροφή των ομολόγων των 10,9, το χρέος μειώθηκε και διαμορφώθηκε στα
312,7 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι στοιχείο της 23 Απριλίου. Τώρα, όσο αφορά τα πολύ σημαντικά ερωτήματά σας. Με ρωτάτε για ποιο λόγο δεν έγινε η χρήση των ομολόγων, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα μετρητά και δεν χρησιμοποιήθηκαν τα ομόλογα. Η απάντηση που, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι η απόφαση εκείνη για να χρησιμοποιηθούν τα μετρητά ελήφθη από την προηγούμενη κυβέρνηση, επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με πλήρη συμφωνία της Τράπεζας της Ελλάδος και βεβαίως της προηγούμενης κυβέρνησης. Ο λόγος για τον οποίο έγινε χρήση των μετρητών αυτών είναι ότι, και αυτό είναι εύλογο κατά με, όσο αφορά τη διαχειριστική διαδικασία, ότι τα ομόλογα αυτά είχαν ένα επιτόκιο το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο, από τον τόκο τον οποίο θα λάμβανε το τούχου σου από το 1,2 αν τα κράταγε σε μετρητά. Οπότε από τη δική του μεριά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα το ελέγχαμε εμείς αν δεν είχε κάνει αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι. Άρα, να απαντήσω και το ερώτημά σας όσο αφορά εκείνες οι ανακεφαλαιοποίησεις, ποια ποσά και σε ποιες τράπεζες πήγαν. New Proton Bank, 450 εκατομμύρια, σε δύο δόσεις, στη διαδικασία πώλησής της στη Eurobank. ProBank, 563 εκατομμύρια, και αυτό σε δύο δόσεις, διαδικασία απορρόφησή της από την Εθνική Τράπεζα. Και τρεις συνεταιριστικές τράπεζες που απορροφήθηκαν από την Αλφα, στην οποία καταβλήθηκαν από το Τοκουσού 174 εκατομμύρια τον Ιούνιο του 2014. Αυτή είναι η απάντηση συγκεκριμένη. Πώς χρησιμοποιήθηκε αυτό το ποσό των περίπου 1,2 εκατομμυρίων. Δισεκατομμύριο. Είναι ξεκάθαρο, κύριε συνάδελφε, και κύριε πρόεδρε, δεν θα δευτερολογήσω, οπότε ίσως να χρειαστώ λίγο περισσότερο χρόνο, για να είμαστε ξεκάθαροι. Χρησιμοποιήθηκε, όπως είπα, αυτό το ποσό για να είναι εντάξει το ΔΣ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας απέναντι στο ίδιο το καταστατικό που λέει ότι όταν έχεις να επιλέξεις είτε τον Α τρόπο είτε τον Β τρόπο, θα πρέπει να επιλέξεις αυτόν που έχει μεγαλύτερο όφελος για το δημόσιο. Τώρα σας φέρνω στην συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου στο Eurogroup, που ήταν η συμφωνία επέκτασης ουσιαστικά της Δανειακής Σύμβασης, ώστε να υπάρχει αυτή η περίοδος διαπραγματεύσεων, αυτή η περίοδος γέφυρα, που θα μας οδηγήσει, ευελπιστούμε, στη συμφωνία του Ιουνίου. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απέτησε μέσα από τον κύριο Μάριο Ντράγκη την επιστροφή αυτών των ομολόγων από το Τοχουσού στο EFSF, όσο διαρκεί η διαπραγμάτευση, με στόχο να επιστρέψουν για τη χρήση που ήταν αρχικά προδιαγεγραμμένη της ανακεφαλαιοποίησης και το resolution των τραπεζών. Με άλλα λόγια, δεν έχει καμία σημασία αν είναι στο τούχο σου ή στο EFSF. Καμία. Απολύτως. Όσο αφορά τη χρήση τους. Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα έτσι κι αλλιώς. Και μόνο με σύμφωνη γνώμη του Eurogroup μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, ακόμα και να είχαν μείνει. Όμως το θέμα είναι ότι αυτό το 1,2 δις ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε επί ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα, επειδή ακριβώς χρησιμοποιήθηκε τότε, για ρέπος. Αυτή είναι η ουσία. Τώρα, δεν υπήρχε καμία νομική δυνατότητα μετά την 20η Φεβρουαρίου εμείς ή το ΤΑΦΧΣ να αρνηθεί την επιστροφή των ομολόγων. Το 10,9. Καμία. Η απόφαση ήταν αυτή και έπρεπε άμεσα να επιστραφούν τα 10,9. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιο λάθος. Πού βρίσκεται το λάθος? Το λάθος βρίσκεται στο ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις αποδέχθησαν όρους λειτουργίας του ΤΑΦΧΣ που ουσιαστικά στερούν την κυριαρχία του ελληνικού δημοσίου επί των χρημάτων του. Αυτά συνέβησαν το 2012, ξανά μετά το 2013 και ξανά μετά το 2014 με τις αναθεωρήσεις αυτής της Δανειακής Συμφωνίας. Εμείς, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΦΧΣ, προσπαθήσαμε να σώσουμε ό,τι μπορούσαμε. Και χρησιμοποιήσαμε έναν τεχνικό όρο, είπαμε, από τη στιγμή που δεν μπορούσαμε νομικά
να αρνηθούμε το δικαίωμα του EFSF να ζητήσει αυτά τα ομόλογα πίσω, χρησιμοποίησαμε τον τεχνικό όρο του unintended consequence. Με άλλα λόγια, ότι υπήρξε μία επίπτωση στα αποθεματικά του Ταμείου Χρηματοπιστικής Σταθερότητας που δεν ήταν αυτή που είχε στόχο η χρήση του 1,2 δις το 2014. Διεκδικητικά γράψαμε την επιστολή στο Τάφι Σίγμα και θέλω να σας πω ότι αν το EFSF, ο ESM, αποφαινόταν καλή την πίστη, θα επέστρεφε αυτό το ποσό, θα είχε ήδη επιστραφεί. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η επιστροφή δεν έγινε. Νόμιμα είναι καλυμμένη που δεν έγινε. Αλλά θεωρώ ότι η ουσία έγκυται στην προσπάθεια μεγιστοποίησης της πίεσης σε αυτή την κυβέρνηση για να υποχωρήσει όπως υποχωρούσαν οι προηγούμενες. Κάτι το οποίο σας διαβεβαίω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν θα συμβεί. Κλείνω λοιπόν συμπερασματικά. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των ισχύοντων νόμων και της απόφασης του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου, έδρασαν άμεσα και διεκδικητικά με σκοπό τη βελτιστοποίηση του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο υπέσκαψαν οι συμφωνίες των προηγούμενων κυβερνήσεων με τους δανειστές και πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η απέτηση για επιστροφή του συνόλου των ομολόγων του EFSF. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, δευτερολογία σας για 3 λεπτά. Δεν θα χρειαστώ 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Να σημειώσω ότι είναι ευτυχή συγκυρία, θυμόμενος το Καστελόριζο και φτάνοντας σήμερα, ότι ήμασταν πρωτοσέλιδο, παγκόσμια, αρνητικό πρωτοσέλιδο, με αρνητικούς πρωταγωνιστές παγκόσμια, με δυσφήμιση της πατρίδας, για πάνω από 2 χρόνια. Συνεχίστηκε η δυσφήμιση μετά την αλλαγή στάσης του κ. Σαμαρά μετά το 2012 και μετά το PSI που κατέστρεψε το σύμπαν στην Ελλάδα και κατέστρεψε και την αξιοπιστία της χώρας και δεν μπορεί να ξαναδανειστεί. Και πρέπει να το πούμε και να καταγραφεί αυτό, να ξαναβγεί στις αγορές παρά μόνο όπως το έκαναν πέρυσι συγκεκαλυμμένα με πρόσκληση. Δεν να μην το εξηγήσουμε τεχνικά, διότι κανένας επενδυτής δεν σε πιστεύει όταν τα έχεις κουρέψει μια φορά. Σου λέει θα με ξανακουρέψεις και αυτό έχω ιδία γνώση, διότι τότε δεν ήμουν βουλευτής και έκανα αυτή τη δουλειά. Είναι ευκαιρία, πιστεύω, κύριε Υπουργέ, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Μαυραγάνης, επειδή η Ελλάδα είναι πάλι το πρώτο νέο παγκόσμια, να αναδείξουμε τα ζητήματα τα οποία δεν γνωρίζουν οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι της Ευρώπης, τα οποία είναι 2-3 βασικά. Όταν χρησιμοποιείς μηχανισμό αντί για τράπεζα να σε δανείζει, ο οποίος βγαίνει στις αγορές και σε δανείζει με χρέος του, πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό. Είναι σαν να δανείζει ο ένας τον άλλον τις επιταγές που έχει πάρει από τον άλλον και συγχρόνως να σε χρεώνει και τόκο και εσύ του γυρνάς την επιταγή πίσω. Αυτό πρέπει οι λαοί να καταλάβουν ότι είναι ένα χρέος το οποίο δεν είναι πραγματικό. Να το πω απλά. Κρατικές εγγυήσεις έχουμε δώσει στις ελληνικές τράπεζες πάνω από 203 δις. Δεν σημαίνει ότι έχουμε και καλυμμένες εγγυήσεις με μετρητά σε μια γωνία να καλύψουν την εγγύηση στην τράπεζα. Έτσι μας δανείσανε και οι δανειστές. Και κύριε Υπουργέ, καταλήγοντας, θέλω να πω ότι είναι χρυσή ευκαιρία για την Ελλάδα. Με εσάς, ηγέτη στα οικονομικά, και αυτό δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο, σας βλέπω σαν εργαλείο της Ελλάδας προς τα έξω, να περάσουμε την αλήθεια στους Ευρωπαίους φορολογούμενους, οι οποίοι, σε συζήτησή μου με συναδέλφους οικονομολόγους του S5D που είχαν έρθει στην Επιτροπή Οικονομικών, έχουν πει τα μύρια ψέματα στους ψηφοφόρους τους. Δεν ξέρει κανένας ψηφοφόρος της Γερμανίας την αλήθεια για το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και πώς μας έχουν δανείσει. Και όταν του είπα, κάλεσέ με μια μέρα με δικά μου έξω να το πω εγώ στην Bundestag τι έχει γίνει, 3 ώρες, το αρνήθηκε. Είναι μεγάλη ευκαιρία και πιστεύω ότι αυτό που λένε έξω, το moral hazard, δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση η οποία μπορεί να είναι αρνητική για τις οικονομίες, μπορούμε να τη φέρουμε θετικά προς τους λαούς και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αντί να είναι το αρνητικό παράδειγμα, να γίνει το θετικό. Διότι η αλήθεια είναι μία και αυτή πρέπει να φτάσει στον ψηφοφόρο και το φορολογούμενο της Ευρώπης, ο οποίος δυστυχώς έρχεται και μας κακολογεί. Δεν γνωρίζει, διότι όλες οι κυβερνήσεις λένε ψέματα για ευνόητους πολιτικούς λόγους στους ψηφοφόρους και να μην πω για το επίπεδο των οικονομικών, και θα το πω και δεν με ενδιαφέρει, των υπουργών οικονομικών που είναι στο ECOFIN. Την χάνει να γνωρίζω 2-3, τώρα μάλλον τους γνωρίζετε και εσείς, κύριε Υπουργέ, καλύτερα από εμένα. Το επίπεδό τους είναι κατώτερο του αναμενόμενου από εμάς. Και φτάνουν στο να μας βάζουν και χέρι και να μας κάνουν και μάθημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, κύριε Σενάτε. Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε πάντως μπορείτε να σχολιάσετε ή να συμπληρώσετε κάτι, αρκεί να δεν είμαστε σύντομοι λίγο στο ευχαριστώ πάρα πολύ τον συναδέλφο. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, και εμείς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων και ρωτάτε το Σώμα αν δέχεται να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με τη συνέντευξη.